Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο νέα smartphones, το Samsung Galaxy S4 και το Samsung Galaxy S4 Mini. Του Samsung Galaxy S4 έχουμε μια οθόνη στις 5 ίντσες και το Samsung Galaxy S4 Mini είναι στις 4,3 ίντσες, βέβαια καθόλου mini, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είναι το Samsung Galaxy S4. Το Samsung Galaxy S4 έχει 2 GB RAM και το Samsung Galaxy S4 Mini έχει 1,5 GB RAM. Έχει πιο ισχυρό σύστημα on a chip και επεξεργαστή το Samsung Galaxy S4 σε σχέση με το Mini, όπως και chip γραφικών. Το Samsung Galaxy S4 Mini έχει μια οθόνη 4,3 ιντσών, βλέπετε τις διαφορές τους, το βάλουμε και το ένα πάνω στο άλλο σε μέγεθος. Φυσικά η τιμή τους είναι διαφορετική. Στο S4 είναι στα 467 ευρώ, ξεκινάει όπως την είδαμε στο bestprice.gr, και στο S4 Mini GT που έχουμε είναι από τα 351 ευρώ. Και επίσης υπάρχει μια μικρή διαφορά στο βάρος, 130 γραμμάρια το S4 και 107 γραμμάρια το S4 Mini. Οι συσκευασίες τους δεν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο, εδώ είναι το καλώδιο σύνδεσης με τον υπολογιστή, με mini USB θύρα όπως βλέπετε. Εδώ είναι τα ακουστικά μας, εδώ είναι η μπαταρία του. Πάμε λίγο να δούμε την εξωτερική εμφάνιση του Samsung Galaxy S4 και να την αναλύσουμε. Καταρχήν το μέγεθος του είναι περίπου ίδιο με το S3, είναι λίγο πιο μεγάλο σε μήκος κατά 2-3 εκατοστά, ανεπαίσθητη διαφορά, και λίγο πιο λεπτό για ελάχιστα χιλιοστά. Ίδια κατασκευή κινητού, μπροστά μεταλλικό, πίσω πλαστικό. Να πούμε ότι η κάμερα που έχει πίσω είναι 13 MP, είναι αυτή εδώ ακριβώς, το LED flash είναι από κάτω. Πιο κάτω έχουμε την θύρα micro USB, το μικρόφωνο βρίσκεται εδώ. Στα πλάγια, από εδώ αριστερά ρυθμίζεται το volume, το πάνω μέρος έχουμε την θύρα των ακουστικών. Μπροστά στην οθόνη αυτό εδώ το γκρι που βλέπετε είναι το ακουστικό, δεξιά έχουμε την κάμερα. Κάτω βλέπουμε το home button, εδώ ακριβώς. Πίσω από το κάλυμα έχουμε την θύρα micro SIM και εδώ μπαίνει η micro SD. Όλα τα χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy S4 μπορείτε να τα δείτε σε αυτό το βίντεο, τα οποία έχουν αναλύσει οι άνθρωποι της Samsung μαζί με τον Νίκο Θωμάδη που είναι ειδικό σε άρθρα τεχνολογίας, και συγκεκριμένα το Drama Shot και το S-Translator βρίσκονται σε αυτό το βίντεο, οπότε δείτε τα και στη συνέχεια επιστρέψτε για να σας δείξουμε όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες του Samsung Galaxy S4 με μια έτσι πιο εκτενή ματιά. Για να κάνουμε ένα τεστ στο loading. Βλέπουμε ότι φορτώσαν σχεδόν στον ίδιο χρόνο. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το Samsung Galaxy S4. Αυτό είναι το αρχικό του μενού. Εδώ βλέπουμε τα διάφορα widgets. Το S-Travel και το Flipboard είναι εφαρμογές που χρησιμοποιεί το Android Jelly Bean 4.2.2 που είναι το λειτουργικό σύστημα του Samsung Galaxy S4. Εδώ είναι για το αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ημερολόγιο και να βάλουμε κάποιες σημειώσεις. Chaton, Group Play, Watch On και Dropbox, διάφορες online εφαρμογές. Εδώ αν θέλουμε να καλέσουμε, τηλέφωνο, επαφές, να δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε νέο λογαριασμό. Βάζουμε ονοματεπώνυμο τέλος πάντων και από εδώ συμπληρώνουμε τα στοιχεία. Ας δούμε λίγο και το μενού κλήσης. Το μενού μηνυμάτων. Βλέπετε έχουν ίδιο περιβάλλον. Ας δούμε λίγο και τη λήψη φωτογραφίας. Είμαστε προς το ηλιοβασίλεμα και έχουμε ένα Samsung Galaxy S4. Να είναι και λίγο low light πρέπει. Δοκιμάζω να κάνω και zoom. Επί 4 το έχω πάει τώρα. Είδαμε την κάμερα του Samsung Galaxy S4. Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή τη Samsung Galaxy S4 Mini. Η προηγούμενη κάμερα ήταν στα 13 MP. Αυτή είναι στα 8. Και βλέπετε τη διαφορά ποιότητας. Κάνω και το σχετικό zoom. Εδώ είμαι στα 4. Εδώ βλέπετε ότι χάνει λίγο, αλλά η διαφορά είναι πολύ μικρή. Πάμε να δούμε και στα κοντινά αντικείμενα πώς θα πηγαίνουν τα δύο κινητά. Αυτή τη στιγμή βλέπετε μία ακρίδα, την οποία και έχω φωνεύσει από χθες. Ακρίδα με το Samsung Galaxy S4 Mini αυτή τη φορά. Μικρές οι διαφορές. Δεν έχω βάλει καθόλου zoom φυσικά. Είναι πολύ κοντά το πλάνο. Πάμε στα πιο δύσκολα, κοντινό πλάνο σε σκοτεινό δωμάτιο με φωτισμό. Εδώ βλέπετε ένα δείγμα της συλλογής μου, τον PC Games συγκεκριμένα. Να δούμε πώς θα πηγαίνει το Samsung Galaxy S4.
πιστεύω, αρκετά καλά, αρκετά ικανοποιημένη θα μείνει το αποτέλεσμα. Και αντίστοιχα, ας δούμε πώς θα τα πάει το Samsung Galaxy S4 Mini. Αυτή τη φορά βλέπουμε ένα δείγμα από τα Amiga Games που έχω. Προβλέπετε, είναι φωτισμός πίσω μου. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά. Να δοκιμάσουμε να φορτώσουμε ένα site, ας μπούμε στο gamer.gr. Αυτό που δεν βολεύει καθόλου στην πληκτρολόγηση είναι τα πολύ μικρά πλήκτρα στην οθόνη αφής. Ας δούμε λίγο και το browsing στο ίντερνετ. Βλέπετε ότι ταχύτητες είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Πολύ πολύ μικρές οι διαφορές. Ας πάμε να κατεβάσουμε και ένα παιχνιδάκι. Εδώ βλέπετε τη διαφορά, μια μικρή διαφορά στο user interface. Πάμε να κατεβάσουμε το Real Racing. Πατάμε εγκατάσταση και στα δύο κινητά μαζί. Τελικά το κατέβασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Φάτος η απόδοσή τους δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά, όπως βλέπετε. Τρέχουν δηλαδή όλα τα games άψογα. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση του Samsung Galaxy S4 και του Samsung Galaxy S4 Mini. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στο gamer.gr. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και το αναλυτικό review μας στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο. Κάντε share το βίντεο που βλέπετε αν είστε λάτρες των smartphones και φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο.